Λοιπόν, τα πάρα. Πάμε λίγο στο εξωτερικό. Πάμε να μιλήσουμε με έναν Έλληνα καθηγητή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι ο κύριος Παναγής Γαλιατσάτος, επικεφαλής μονάδας COVID στο John Hopkins. Ευχαριστούμε κύριε Γαλιατσάτο που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ που με κάλεσετε σήμερα. Καλημέρα λοιπόν από την Αθήνα. Και ένα δικό μας ερώτημα που θέλουμε να κάνουμε σε εσάς. Τι κακό έχουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί δεν τα θέλει μια μικρή, θα λέγαμε, μερίδα των Ελλήνων εδώ? Πού έχετε καταλήξει εσείς, γιατί ασχολείστε με αυτό το θέμα? Ελάτε. Ναι, να ξέρετε, εγώ εδώ γεννήθηκα στην Αμερική. Σε αυτά τα πανεπιστήμια είναι το μόνο που ξέρω. Ναι. Ένας μαθητής αυτό θα διαλέξει, μήπως να πάει να μάθει. Αλλά για μένα, αυτά τα πανεπιστήμια που κάθομαι σαν μαθητή στο Λύκειο με την οικογένεια μου και θέλουμε να διαλέξουμε ένα. Τι θα διαλέξουμε, όχι μόνο και μόνο είναι το όνομα του σχολείου που θα πας να μάθεις καλά. Και εγώ τώρα είμαι καθηγητής, ελπίζω τα παιδιά θα διαλέξουν τι θέλουν να έρθουν να μάθουν από μένα. Αλλά θα τη διαλέξεις, γιατί αυτά τα πανεπιστήμια έχουν μεγάλη ευκαιρία να σε βοηθήσουν για το μέλλον σου. Δεν πας μόνο να μάθεις, πας να προχωρήσεις στο μέλλον σου. Έχουν πολλά γραφεία που μπορούν να σε δώσουν δουλειά τώρα με μια. Με τις συνδέσεις που έχουν. Ναι, ακριβώς. Και έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη που μπορεί να σε βάλουν σε δουλειά μόλις τελειώσεις. Αν θέλεις να γίνεις γιατρός, θα πας στο γιατρικό σχολείο. Αν θέλεις να γίνεις δικηγόρος, θα πας στο σχολείο γι' αυτό. Κοιτάς το σχολείο όχι και μόνο πώς θα μάθεις, κοιτάς πού πάνε τα παιδιά μετά. Αυτή η διασύνδεση όμως δεν θα έπρεπε να υπάρχει και με τα κρατικά, τα δημόσια πανεπιστήμια, να δίνονται αυτές οι ευκαιρίες και στους φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στην δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση? Ναι, αλλά αυτό είναι τη δυσκολία εδώ. Δεν είναι, κάθε πανεπιστήμιο δεν είναι το ίδιο. Και πολλά που πληρώνεις τόσο πολύ, τα πληρώνεις γιατί έχουν το όνομα που θα σε βοηθήσουν να σε βάλουν στις δουλειές που θέλεις. Σε αυτό είναι που κοιτάς. Ναι, πολλά σχολεία έχουν και τα ίδια γραφεία, αλλά είναι διαφορετικά. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν, πόσες συνδέσεις έχουν να σε βάλουν σε δουλειές τώρα και στο μέλλον. Σε αυτό είναι κάθε πράγμα που κάθε μαθητή και η οικογένεια κοιτάζει. Και αυτό καταλαβαίνω μερικές φορές. Ναι, τα σχολεία που είναι πιο πανάκριβα. Πληρώνεις όχι μόνο για τους καθηγητές, πληρώνεις για το μέλλον. Είναι μια επένδυση για το μαθητή. Και έχουν ευκαιρίες να βοηθήσουν, να μην είναι τόσο πανάκριβο. Αλλά αυτό θέλω να εξηγήσω. Τα πανεπιστήμια εδώ, γιατί πληρώνεις τόσο πολύ, δεν είναι μόνο να πας να μάθεις, είναι να πας να ξέρεις το μέλλον σου μετά. Είναι πιο εύκολο να μπεις κάπου, να μπεις σε μια δουλειά. Κύριε Γαλιατσάτο, να ρωτήσω κάτι. Δίνουν υποτροφίες σε καλούς μαθητές, ενδεχομένως δίνουν, θα λέγαμε, μια όθηση όταν ο μαθητής προχωράει και είναι καλός? Ναι, γιατί και το ίδιο κάνει το πανεπιστήμιο που θα κοιτάξει τους μαθητές που στέλνουν να πούνε διάλεξε εμένα, να με διάλεξε σε μένα. Ναι. Θα κοιτάξουν το μαθητή τι θα φέρει. Είναι πανέξινος? Τι έχει κάνει στο Λύκειο που μήπως τα αθλητικά? Γιατί αν το πανεπιστήμιο που λέει αυτόν τον θέλουμε ή αυτή τη θέλουμε, θα τους δώσουν δάνεια, θα τους δώσουν υποτροφίες, θα τους καλέσουν. Γιατί και το πανεπιστήμιο είναι μια επένδυση. Να ξέρεις, τα παιδιά που τελειώνουμε 10 χρόνια μετά, τα πανεπιστήμια λένε θέλετε να μας δώσετε λίγα λεφτά να προχωρήσουμε σαν πανεπιστήμιο? Είναι μια επένδυση για το μαθητή και για το πανεπιστήμιο, ναι, να μπορούν να κάνουν αυτά. Ναι, έτσι όμως έχουμε ουσιαστικά φοιτητές δύο ταχυτήτων. Θέλω να πω, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να διασφαλίσουν τα ποσά αυτά τα οποία χρειάζονται για να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα μεγάλα πανεπιστήμια, στα γνωστά πανεπιστήμια στον πλανήτη, που θα σου ανοίξουν σίγουρα και μια θέση εργασίας στο μέλλον. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε ότι είναι μια επένδυση. Υπάρχουν οι υποτροφίες οι οποίες όμως δεν είναι αρκετές, σαφώς. Ναι, όχι, και αυτό το καταλαβαίνω. Εγώ αυτό για μένα πώς μεγάλωσα ήταν η δυσκολία για μας. Πήρα αρκετά επιτροφία, αλλά ακόμα δεν φτάνω. Εγώ στο σχολείο δούλευα. Είχα και δύο δουλειές να μπορώ να τα πληρώσω το διαμέρισμα, να πληρώσω και για τα βιβλία μου. Και αυτές είναι ευκαιρίες που δίνουν στα παιδιά. Δεν είναι μόνο μαθαίνεις στην τάξη, μαθαίνεις και στη ζωή. Οι υποτροφίες που εγώ πήρα δεν φτάνανε. Εγώ έπρεπε να πάρω κι εγώ άλλες δύο δουλειές να βοηθήσω τον εαυτό μου μέχρι να φτάσω και μετά στο ιατρικό σχολείο. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο το δρόμο, αλλά σε δίνουν τις ευκαιρίες. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Αυτό θέλω να πω. Σε δίνουν τις ευκαιρίες. Μόνο είναι το μαθητή να το κάνει. Κύριε Γαλιατσάτο, εξαιρετική κουβέντα μας. Μας δώσατε την άλλη πλευρά που δεν την ξέρουμε. Το τι μπορεί να σου κάνει ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, έτσι μπορεί να σε διασυνδέσει με την αγορά εργασίας. Επειδή είστε επικεφαλής της μονάδας COVID, τελειώσαμε με τον COVID.
Η ανθρωπότητα προχωράει. Ναι. Ναι, και αυτό το τίτλο δεν το έχω ακούσει για πολλές μήνες, γιατί το έχουμε φύσει. Τώρα έχω πάει πίσω στις μονάδες αιτικές θεραπείας που δουλεύω με ασθενή με ογκολογικά προβλήματα. Ναι. So, ναι, το COVID, το COVID θα μείνει μαζί μας, αλλά δεν θα δούμε το σοβαρό COVID όπως είχαμε δει με το στην αρχή. Εγώ στις μονάδες αιτικές θεραπείας δεν έχω δει ασθενή με COVID και έχω τα τρεις μήνες τώρα. So, χαιρόμαστε ναι, πολύ. Η πανδημία, οι δυσκολίες είναι από πίσω μας, έχουμε καλύτερο μέλλον τώρα μπροστά μας. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.